Το ρωσικό πολεμικό ναυτικό προβαίνει σε νέες ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, δείχνοντας τη στρατιωτική του ετοιμότητα με κάθε τρόπο. Υποβρύχια, αεροσκάφη και πυραυλάκατοι επιδίδονται σε λιγμούς μεγάλης κλίμακας. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική διπλωματία καταγγέλει την απόφαση της Μόσχας να επιβάλλει περιορισμούς στην ευσυπλοεία σε τρεις θαλάσσιες ζώνες στην Κριμαία. Πρόκειται για νέα κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας με σκοπό να υπονομεύσει και να αποσταθεροποιήσει την Ουκρανία. Παράλληλα, στην Ευρώπη γίνεται μπαράζ διπλωματικών επαφών. Έπειτα από περίπου τρεις ώρες συνομιλιών με τις χώρες του σχήματος της Νορμανδίας, το Κίεβο αναφέρει με ανακοίνωσή του ότι Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία και Γερμανία συμφωνούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ανατολική Ουκρανία. Και στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, το Ουκρανικό είναι στην ατζέντα. Is the highest military deployment of Russian army in the Ukrainian borders ever. It's clear that it's a matter of concern. Ich glaube dennoch, dass es möglich sein wird, dazu beizutragen, dass die Situation, in der wir uns jetzt befinden, nicht weiter eskaliert und es eben nicht so weit kommt, wie wir es bei der Annexion der Krim erlebt haben. Την ίδια ώρα η Τσεχία αποφασίζει να αποκλείσει ρωσική κρατική εταιρεία από τον κατάλογο προσφορών για την κατασκευή νέου αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό του Ντουκόβανη. Se vláda jednomyslně rozhodla a schválila v rámci svého usnesení to, že odeslání takzvaného bezpečnostního posouzení. Εν τω μεταξύ στο Ντονμπάς, οι κάτοικοι καταγγέλουν ακόμα μια βραδιά επιθέσεων από τον Ουκρανικό στρατό. Καταστροφές και βομβαρδισμοί συνθέτουν το σκηνικό. Η μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στα σύνορα και από τις δύο πλευρές συνεχίζεται.